Παπαδιαμάντης δεν είναι μόνο βέβαια τα θρησκευτικά και αυτά που αναφέρονται στις γιορτές, στις μεγάλες γιορτές. Είναι αλήθεια ότι τα έγραψε κάτω από κάποιες συνθήκες σίγουρα για να ικανοποιήσει την επικαιρότητα. Του ζητούσαν πάντα κάποια διηγήματα και εκείνος προσπαθούσε να ανταποκριθεί. Αυτά όμως που δημιούργησε πραγματικά είναι σπουδαία έργα. Μερικά από αυτά είναι και πολύ χαρακτηριστικά για όλη την πορεία του Παπαδιαμάντη. Προσπαθεί μέσα από την εικόνα που μας δίνει να δώσει και τον ιερέα, τον μορφωμένο και τον αγράμματο, να κάνει μάλιστα και μια διαβάθμιση, λέγοντας ότι προτιμάει αυτόν ο οποίος δεν ξέρει να διαβάσει και πολύ καλά τα της Αναστάσεως, δεν ξέρει να πει, να κάνει μεγάλες θεωρίες, αλλά έχει βαθιά ευλάβεια. Είναι ένας συγγραφέας ο οποίος δεν τρομάζει να μας πει και για πράγματα τα οποία δεν θα τολμούσε άλλος να τα αναφέρει. Και θα αναφέρω ένα παράδειγμα που αναφέρεται στα πασχαλινά του καθαρά διηγήματα, αυτό στην Αγία Αναστασιά, που περιγράφει ουσιαστικά μία Ανάσταση πάνω σε ένα ιερό που ανήκει στην αρχαία λατρεία. Όσον δυνατός και ανήτο εις την ετυμολογίαν, ο διδάσκαλος περιού εμνίσθημεν εν αρχή, εν πράγμα παραδόξος ελισμόνη, ότι το ερείπιον εκαλείτο υπό του λαού Αγία Αναστασιά. Ανατολικό νήτο το σωζόμενον τμήμα του τείχου, καμπύλων προς τα έξω και φυσικά το εξελάμβανε της ως χιβάδα του ιερού βήματος Βυζαντινού ναού. Μόνον ότι ήτο εκλήθων μεγάλων, όγκων μαρμάρου ορθογωνίου σχήματος, λευκών, ομαλώς συργασμένων και κατά τα άλλα ομοίαζε με τα λείψανα των πελασχικών τυχών. Το τυχείον τούτο, υψηλών ως ανάστημα ανδρός, ίστατο όρθιον ακόμη. Άλλα λείψανα του κτηρίου δεν εφαίνοντο και δυσκόλως η δυνατότης να εικάσει το σχήμα, το μέγεθος και των προορισμών της οικοδομής. Εν το σούτο εκαλείτο Αγία Αναστασιά. Πρωτοπορεί κάνοντας, δίνοντας απλώς σε μία σειρά όλο το νόημα πολλές φορές του διηγήματος. Είναι η αρχή, η σταχομαζόχτρα, ας πούμε, η τελευταία βαφτιστική. Αυτό που θέλει να πει είναι ότι τα παιδιά τα άφηναν ελεύθερα και δεν τα πρόσεχαν και πάρα πολύ, γι' αυτό είχαμε και πάρα πολλά ατυχήματα, πνιγμούς παιδιών κτλ. Και ενώ είναι ένα πασχαλινό διήγημα καθαρά, με όλες τις περιγραφές όπως ήδη ανέφερα, με τα κουλούρια και με την ατμόσφαιρα την πασχαλινή, το θέμα του δεν είναι το Πάσχα βέβαια, είναι αλλού. Οι γυναίκες ξέρουμε ότι κρατάνε τα έθιμα. Οι γυναίκες είναι η παράδοση. Οι γυναίκες είναι αυτές που κρατάνε και τις βάζει όλες στη σειρά τα πορτρέτα του για το Πάσχα. Είναι οι ωραίες, είναι οι βλαχοπούλες, είναι οι γυναίκες οι μεγάλες που μαγειρεύουν, που ψήνουν, που πάνε στο φούρνο τα ψωμιά κτλ. Είναι όλη η σειρά γκάμα των γυναικών, από μικρές υπεδίσκες μέχρι τις μεγάλες, περνάνε όλες από τα πασχαλινά του διηγήματα, αλλά και όλες έχουν κάτι διαφορετικό. Έχουμε τις ωραιότερες περιγραφές για τα λαϊκά έθιμα, με έναν τρόπο που θα τον ζήλευε και ο ζωγράφος. Μπορεί κανείς να φανταστεί πίσω από αυτό την εικόνα μιας Ανάστασης που γίνεται στην Ήπεθρο, που αναβοσβήνουν τα κεριά, που προσπαθεί
να μας δώσει όλο αυτό τον τη μοσκοβολιά που έχει η ατμόσφαιρα αυτή την εποχή στη Σκιάθο, αλλά όχι μόνο στη Σκιάθο. Ο Παπαδιαμάντης δεν αναφέρεται στα διηγήματά του τα Πασχαλινά ειδικά μόνο στη Σκιάθο, αναφέρεται και στην Αττική. Για την Καμάρα, μια ιδιαίτερη εθιμική συνήθεια των Σκιαθητών, έχουμε μια περιγραφή την οποία και αξιολογεί, λέγοντας ότι αυτή η γιορτή με το χορό των γυναικών και τα λοιπά θα μπορούσε να έχει σχέση με μια ιστορία προσωπική. Και εκεί τη συνδέει σαν διηγηματογράφος, δηλαδή τη συνδέει, κάνει μια πλοκή η οποία όμως δεν εμποδίζει σε τίποτα να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν το πώς χόρευαν, το πώς στέκονταν. Είναι από τις ωραιότερες περιγραφές της Σκιαθήτικης Καμάρας. Θα μας μιλήσει για την τελευταία βαφτιστική, το πώς η γιαγιά έφτιαχνε, η θιά η οποία είχε βαφτίσει πολλά παιδιά, έφτιαχνε τις κουλούρες. Σχεδόν μας μυρίζει, έτσι όπως το περιγράφει, είναι σαν να έχουμε δίπλα κοντά μας το φούρνο που ψήνει η θιά, η νονά, τα ψωμάκια για τα παιδιά. Κατέτος την Μεγάλη Πέμπτη, μεγίστη κίνηση σε γίνεται εν τη ευρυχώρο αυλή της οικίας. Η θεία Σοφούλα ανεσφουγγώνεται μέχρι σαγκώνων και εζήμωνε μόνη της τα 39 αυγοκουλούρας δια τους τοσού τους βαπτιστικούς της. Αλλά πλην των βαπτιστικών υπήρχαν και τα εγγόνια και τα δυσέγγωνα και ταύτα δεν ήσαν ολιγάριθμα. Εν συνόλο εχρειάζεται 70 και πλέον κοκόνες, δηλαδή παιδικά σκουλούρας δια τους βαπτιστικούς, τους εγγονούς και τα δυσέγγωνα. Εις των αριθμών τούτων δεν συμπεριλαμβάνονται εμεγαλύτερε κουλούρε, τας οποίας παρεσκεύαζε δια τας συντεκνήσας, δια τας ανεψιάς και δις εξαδέλφας της. Μας δίνει περιγραφές για το πώς πήγαινα, πώς ανέβαιναν για να φτάσουν στους ξωμάχους, αυτούς οι οποίοι ζούσαν στα μαντριά, στις τάνες, για να φτάσει εκεί ο παπάς να κάνει και εκεί η Ανάσταση. Τα διηγήματά του, επειδή δεν έχει ακριβώς ορισμένη φόρμα, πολλές φορές περιγράφει για πολλή ώρα, δηλαδή αρκετά έτσι εκτενώς, την πορεία προς την εκκλησία. Και εκεί αρχίζει πλέον να διηγείται το τι γίνεται ακριβώς μέσα στο ναό ή έξω από το ναό, αλλά όταν αναφέρεται σε θέματα που έχουν σχέση με τη θρησκεία, είναι, θα λέγαμε, πολύ ανεκτικός. Ανέχεται τον αγράμματο παπά, ο οποίος διαβάζει και δεν καταλαβαίνει τι λέει το πίμνιο. Τον ψάλτη, ο οποίος τα λέει όπως τα λέει και μάλιστα τον δικαιολογεί πολλές φορές. Περισσότερο τον ενδιαφέρει η ευσέβεια εσωτερική, τον ενδιαφέρει η αθωότητα των απλών ανθρώπων και βέβαια στυλιτεύει και των απλών ανθρώπων την κακία πολλές φορές ή πολλές φορές με βάση το τυπικό στυλιτεύει ενέργειες των ιερέων ή και των μεγαλυτέρων, δηλαδή των μητροπολιτών, δεσποτάδων. Δεν μπορεί να ξεχάσει κανείς αυτά που αναφέρονται στο πιδάλιο εκεί σε σχέση με μία τυχήρα παπαδιά ή προσπάθειες να δωροδοκηθούν με μία στακοουρά οι Μητροπολίτες και τα λοιπά, είναι πράγματα τα οποία τολμάει να θίξει παρότι είναι μέσα στην Εκκλησία και ο ίδιος ξέρει από μέσα πως και η Εκκλησία έχει τα τροτά της και το πλήρωμα και οι ιερείς έχουν και αυτοί τις αδυναμίες τους και είναι έτοιμος να τους δικαιολογήσει.
αλλότι δεν εκατόρθωσεν ούτως διόλων των νομίμων μέσων, τα γραΐδια της γειτονιάς τεθέντα εις κίνησιν, ειδηνήθησαν να το κατορθώσουσι. Μετά ένα ακόμη ταξίδιον του Χατζηγιάννη και του Μινά, ήτιν εσείς σαν συμπλωτήρες και συνιδιοκτήτε του αυτού πλοίου, το πένθος της νεαράς παπαδιάς είχε κρυώσει ο λίγον, η συγκατάθεσή της τη μεσολαβήσει των προξενητριών της απεσπάσθη και υπελείπετο μόνον το ζήτημα του πώς να τελεστεί ο γάμος. Εν τω μεταξύ, ο γέρον Παπαμανώλης απέθανεν, οι άλλοι ιερείς δεν είχαν άμεσον συμφέρον να φαίνονται άκαμπτοι και κατορθώθη μετά η άνευ εκκλησιαστικής αδείας, με θηροτελεστίας όμως τακτικής, να πραγματοποιηθεί ο γάμος του Χατζηγιάννη μετά της χείρας Παπαδιάς. Είναι πρωτοπόρος και για τα θέματα που θίγει και για τον τρόπο με τον οποίο τα προσεγγίζει.